Μπράβο, ρε. Πίεσε. Καλό. Να το κακό. Φάγαμε δύο γκολ πολύ νωρίς. Προσπαθήσαμε να ανταπεξέλθουμε στο παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε. Βγάλαμε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Οπότε συνεχίζουμε κοιτάζοντας μπροστά για το επόμενο. Αυτό. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι από άψη ποιότητας. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μου ήταν κυρίαρχη, νομίζω, στον αγωνιστικό χώρο. Κάναμε δύο γκολ. Δημιουργήσαμε και άλλες ευκαιρίες να διευρύνουμε το σκορ. Και εφόσον πήγαμε στο σκορ με 2-0 στο ημίχρονο, διαχειριστήκαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να κάνουμε φάση, αλλά χωρίς να κάνει φάση και ο αντίπαλος. Και το 2-0 νομίζω είναι το φυσιολογικό σκορ του παιχνιδιού. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πέμπτη συνεχόμενη νίκη. Τα παιδιά είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και τους αξίζουν πολλά μπράβο, γιατί σε αυτούς ανήκει η επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ την εξέλιξη της ομάδας, τη μετέπειτα πορεία της. Κοιτάξτε, οι 9 στις 10 ομάδες. Σε όλα τα επίπεδα από επαγγελματικό μέχρι εργαστηνικό θα είχαν αλλάξει τα πάντα. Θα είχε φύγει ο προπονητής, θα είχαν αλλάξει παίκτες, θα είχε παραιτηθεί ο πρόεδρος. Εμείς δεν είμαστε αυτής της λογικής. Εμείς στηρίζουμε τα παιδιά τα δικά μας, στηρίζουμε τον προπονητή και συνεχίζουμε, γιατί εκτός από να κάνουμε τη σωστή δουλειά μέσα στις προπονήσεις, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τα πολλά μπράβο σε όλους, ειδικά στους ποδοσφαιριστές που άλλαξαν την εικόνα μετά τις 5 συνεχόμενες ήττες. Κάνουμε 5 συνεχόμενες νίκες, πατάμε γερά στην κατηγορία και συνεχίζουμε.